Η πρόληψη έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για μας. Τον πρώτο ρόλο μπορώ να πω. Γι' αυτό στα προληπτικά προγράμματα ο Περιφερειάρχης μας πάντα αποδέχεται οποιαδήποτε πρόταση προτείνουμε. Οι προτάσεις έρχονται από εσάς, έρχονται από τους φορείς. Οπότε είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε οτιδήποτε θέλετε και να συνεισφέρουμε και με εξοπλισμό βεβαίως που μας ζητάτε και ό,τι μπορούμε και με το παραπάνω να σας δώσουμε. Και σαφώς όμως να μας ενδιαφέρει να έχουμε μια επικοινωνία και να βοηθάμε σε έκτακτες περιπτώσεις τους συμπολίτες μας, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό για μας. Τα προγράμματα πρόληψης κάνουμε και όσον αφορά και κάποιες εξετάσεις και για τον καρκίνο του μαστού και για τον τράχυλο της μήτρας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόγραμμα που τρέχει. Για τον καρκίνο του δέρματος, προληπτικές εξετάσεις που θα γίνουν και, και καρδιολογικά νοσήματα. Πάλι στην πρόληψη που έχει να κάνει ώστε να έχουμε δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες μας. Εγώ να ευχαριστήσω και την υπηρεσία μας και τον κύριο Διαμαντόπουλο για την όλη συνεργασία. Όλο αυτό το αποτέλεσμα πάντα είναι ομαδικό, να ξέρετε. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε, να λύνουμε τα προβλήματα και να συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Η περιφέρεια έχει ένα πολύ στρατηγικό ρόλο, αλλά πάντοτε οι πόροι που μας δίνονται ή ουσιαστικά η βοήθεια από το επισπεύδον Υπουργείο είναι σε καλό επίπεδο, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτό που λέμε όλες τις διαδικασίες να είναι απλές. Οι πόροι, μάλιστα οι πολλοί, είναι από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΠΑ είναι πλέον, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και φυσικά το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι πολύ σημαντική τομή. Εκεί πέρα νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναδούμε, γιατί τρέχουμε και δύο προγράμματα τέτοια και για να προφυλάξουμε ηλικιωμένους από πτώση. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το Horizon, το οποίο μας έχει πάει λίγο πίσω λόγω του COVID, το οποίο είναι και αυτό έχει μια πολύ εξελιγμένη πλατφόρμα για 300 πολίτες μας. Εκεί πέρα η βοήθειά σας στο επίπεδο των δυνατοτήτων σας και του χρόνου σας θα ήταν πολύτιμη για μας. Σε σχέση με τον Θεό Σταυρό, και εγώ φυσικά με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και τον Σωτήρη τον Καμαρινόπουλο και όλη την υπηρεσία και τον προϊσταμενό της κυρίως για όλα αυτά, έτσι και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα που μας έχετε βοηθήσει με κάθε τρόπο. Ο Θεό Σταυρός στην περιφέρειά μας και στις 5 περιφερειακές ενότητες έχει προσφέρει στο παρελθόν και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, ενώ και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, και αυτό είναι το εξώχου σημαντικό. Εμείς ως έχουμε υποχρέωση και αυτά είναι η οδηγία η οποία δόθηκε προς την υπηρεσία, πρέπει να βοηθάμε τον Εθνό Σταυρό, το κοινοφελές έργο του, το χρονιακό του έργο, τη μεγάλη συνεισφορά του στην αντιμετώπιση κινδύνων πολιτικής προστασίας και έχουμε τέτοιους κινδύνους στην περιοχή μας, πολύ σοβαρούς. Είμαστε μια περιοχή σεισμογενής. Έχουμε υποστεί κατά το παρελθόν τις επιπτώσεις από σεισμούς μεγάλους και στην Καλαμάτα και στην Κορυγία, όπου είναι μια κατάσταση της επιβολής και το ξέρουμε. Πυρκαγιές, πλημμύρες. Τελευταία έχουμε τα ρεύματα των μεταναστών. Ο Εθνός Σταυρός των προσφύγων. Ο Εθνός Σταυρός είναι πάντοτε εκεί, πάντοτε να βοηθήσει τον άνθρωπο, χωρίς ποτέ να ρωτάει ποιος είναι, από πού έρχεται, τι κάνει, σε τι πιστεύει. Πάντα οι Εθνοσταυρίτισσες δίνουν το καλύτερο εαυτό τους. Και στις παρελάσεις, στις εθνικές, πάντα ο Εθνός Σταυρός περνά για να μας υπενθυμίσει ότι σε όλους τους αγώνες του έθνους οι Εθνοσταυρίτισσες ήσαν μπροστά και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε τραυματίες, σε οικογένειες ανθρώπων που μάχονταν στο μέτωπο, έκαναν το καλύτερο δυνατό.